φροντίσουμε να αποκαλυφθούν οι θύτες, να ξεσκεπαστούν οι πράξεις τους, να τιμωρηθούν, αλλά και από την άλλη οφείλουμε να υποστηρίξουμε τα θύματα, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία, να δυναμώσουμε τη στάση μας απέναντι στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Προτάσουμε την εισαγωγή νέων θεματικών μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων, όπως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ο σεβασμός των άλλων, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι θεματικοί κύκλοι διδάσκονται με καινοτόμες μεθόδους, ώστε να ενισχυθεί η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση και εντάσσονται στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Οφείλουμε να θωρακίσουμε τους εκπαιδευτικούς με δεξιότητες και να αναβαθμίσουμε το ρόλο τους και την επάρκειά τους, ώστε να αναγνωρίζουν αντίστοιχα φαινόμενα και να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση τους. Η ηγεσία και οι φορείς του αθλητισμού οφείλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά και τους νέους εντός του χώρου του αθλητισμού, εντός της αθλητικής οικογένειας. Οφείλουμε να τους διασφαλίσουμε ένα υγιές και ασφαλές αθλητικό περιβάλλον που να συμβάλλει στην αθλητική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων και να θωρακίζει τις Ολυμπιακές αξίες του αθλητισμού σε όλους τους χώρους στο σύνολο της κοινωνίας. Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Για 7 λεπτά είστε καλά, με ανοχή βεβαίως, κύριε Σακοράφα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μην είναι αρκετός ο χρόνος. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία, γιατί σαν πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σήμερα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στον χώρο της εκπαίδευσης και του αθλητισμού. Ένας και μόνο ένας μπορεί να είναι ο βασικός και απαράβατος κανόνας. Καμία ανοχή. Καμία ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση, ούτε στην με οποιονδήποτε τρόπο υποτίμηση της γυναικείας προσωπικότητας. Το βασικό πρόβλημα είναι το θέμα ισότητας. Το θέμα ισότητας μεταξύ των ανθρώπων. Δεν έχουμε αποδεχτεί ότι όλα τα φύλλα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Και αυτό φαίνεται από την ηγεσία μέχρι τη βάση. Μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα μέτρα, να έχουμε διάφορους νόμους, αλλά πολύ απλά να μην εφαρμόζονται, όπως πολλοί νόμοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που δυστυχώς θα μας βοηθούσαν αν είχαν εφαρμοστεί. Αφενός στο κομμάτι του αθλητικό, πιστεύω ότι η αλλαγή και όλο το φιλόδοξο σχέδιο που έχει ο κύριος Αυγενάκης θα μπορούσε να εφαρμοστεί εφόσον η χρηματοδότηση συνδεθεί απευθείας με το πλάνο των ενεργειών σας, κύριε Αυγενάκη. Θα σας δώσω το απλούστατο παράδειγμα του ότι η δικιά μας η Ομοσπονδία βγήκε με την ίδια λογική όπως πριν, άνθρωποι που καταχράστηκαν 30 χρόνια την εξουσία, ταλαιπώρησαν και κακοποίησαν αθλητές. Έχουμε τον Οκτώβριο θα γίνει η δίκη του Νίκου Κακλαμανάκη, ο οποίος βρέθηκε μέσα στη Βουλή και παρουσίασε, νομίζω εκπροσωπώντας όλους τους αθλητές, τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και που χρειαζόμαστε κάποια στιγμή να λάβουμε μέτρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θέληση, ωστόσο ακόμα δεν λειτουργεί το σύστημα.